1,5 χρόνο διαρκεί η δικαστική διαμάχη των επιχειρηματιών που έχουν προσβάλει το διαγωνισμό για τη διάθεση τροφίμων από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους και ήδη συμπληρώνονται 7 μήνες από τότε που οι δικαιούχοι του προγράμματος στην Κρήτη, 8.500 δηλαδή οικογένειες και συνολικά πάνω από 14.000 άνθρωποι, μένουν εκτός οποιασδήποτε στήριξης, με το κόστος ζωής να έχει αυξηθεί δραματικά. Οι οικογένειες αυτές δοκιμάζονται πραγματικά και δοκιμάζονται πραγματικά διότι η νομοθεσία, ο 44-12, δίνει το δικαίωμα στον καθένα να μπορέσει να προσφύγει έναντι των συμφερόντων του. Όμως στα κοινωνικά προγράμματα δεν μπορεί αυτό το διάστημα να είναι τόσο μεγάλο όσο είναι σε ένα άλλο διάστημα ενός έργου τεχνικού ή ενός τεχνικού προγράμματος. Ευγενώς παρακαλούμε και ζητάμε την επίσπευση των διαδικασιών ώστε ό,τι αποφανθεί η δικαιοσύνη να εφαρμοστεί το συντομότερο χρονικό διάστημα. Τα παράπονα είναι μεγάλα. Οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν αυτή τη στήριξη δεν χρωστάνε τίποτα να ταλαιπωρούνται εξαιτίας δικαστικής διαμάχης των μειοδοτών του διαγωνισμού. Αν και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία του νέου διαγωνισμού και να δοθούν ακόμη και ετεροχρονισμένα τα τρόφιμα των 7 μηνών στις οικογένειες, η πολύμηνη αναμονή και οι καθημερινές ανάγκες δεν θεραπεύουν σε καμία περίπτωση τις οικογένειες που επί 7 μήνες μένουν εκτός στήριξης και που πάντως με την μαζική διάθεση των τροφίμων δεν θα καλύψουν τις ανάγκες των δραματικών μηνών που έχουν ήδη προηγηθεί. Ευελπιστούμε ότι δεν θα υπάρχουν προσφυγές, δεν θα υπάρχουν περαιτέρω κολλήματα για να μπορέσουμε το χαμένο χρονικό διάστημα όλου αυτού του χρόνου των δικαστικών προσφυγών και της διαμάχης μεταξύ των μειοδοτών να μην περάσουμε το ίδιο και να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε στην ουσία αυτό το πρόβλημα που ο κόσμος έχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Θα είναι επιπλέον. Δηλαδή αυτά τα οποία έπρεπε να πάρουν θα είναι συμπληρωματικά της νέας διακήρυξης. Ελπίζω βέβαια να μην και η νέα διακήρυξη κολλήσει με ενστάσεις, διότι αν κολλήσει δεν θα προλάβουμε μέχρι τον Ιούνιο που προβλέπει το πρόγραμμα να το υλοποιήσουμε. Την ανάγκη να προωθούνται γρηγορότερα τέτοιες υποθέσεις από τα ελληνικά δικαστήρια, σημείωσε τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, όσο και ο Γενικός Διευθυντής Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, διευκρινίζοντας ότι πέρα από το νέο διαγωνισμό ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τρόφιμα στις οικογένειες, ο διαγωνισμός που βρίσκεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Ελπίζω ότι αν βγει σύντομα η απόφαση εντός ή μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη, θα γίνει διανομή. Ελπίζω.